Καλησπέρα! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Τι κάνουμε? Καλά, καλά, εσύ! Τέλεια, θα καθίσουμε λιγάκι. Τέλεια, ναι. Τώρα θα κάνουμε περιφέρεια μέσης. Πολύ ωραία, είμαστε έτοιμοι. 66,8. Ωραία. Και τελειώσουμε τη μέτρηση των βοφών και είμαστε Παναγιώτα στο 92,8. Πολύ ωραία, Παναγιώτα. Σου έχω αφήσει εδώ πέρα και τη μέτρηση. Αλλά πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα στατιστικά. Έχεις πέσει, να ξέρεις, σε βάρος συγκριτικά με την προηγούμενη φορά, κατά 300 γραμμάρια. Τώρα λίπος έχουμε ανέβει βέβαια και με εκεί μας έχουμε πέσει. Άρα είναι λογικό, επειδή είχαμε αφήσει λίγο τα πράγματα, έχουμε και διακοπές. Οπότε δεν χρειάζεται να νιώθουμε έτσι άσχημα γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα. Είμαστε σήμερα με την Παναγιώτα. Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι εδώ. Λέω μια σύντομη εισαγωγή. Παναγιώτα πάντα ήταν στα φυσιολογικά κιλά της. Ναι. Αλλά σε τι σημείο είχαμε φτάσει, δώσε μας λίγο την εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν είχα θέμα με τα κιλά μου, αλλά επειδή είμαι μια κοπέλα η οποία ό,τι έρθει στο τραπέζι της το τρώει, και ας είμαι στα κιλά που ήμουνα, και δεν είχα ποτέ θέμα με αυτό, ήθελα γενικά να έχω μια ισορροπημένη διατροφή, μια υγιεινή διατροφή. Ήθελα να βελτιώσω και κάποια πράγματα πάνω με, εννοείται. Αλλά κυρίως. Τα οποία ποια είναι. Τα οποία είναι. Ξέρεις, εδώ θα συνεθούν και άλλες γυναίκες που έχουν φυσιολογικό βάρος, γυμνάζονται, αλλά θέλουν το 1-2, 1-2 μικρά κλικ διαφοροποίησης. Ναι, σωστά, σωστά. Το πρόβλημά μου ήταν στην κοιλιά μου, γιατί αν υπάρχει διάστημα θα φάω παραπάνω, φαίνεται εκεί κατά βάση. Και να σου πω την αλήθεια, ήθελα να νιώθω μεγαλύτερη ευεξία, δηλαδή να ξυπνάω πιο ελαφριά, να μην ζορίζομαι τόσο να σηκωθώ, να μπορώ να συγκρατιέμαι στο να μην φάω κάτι που ίσως δεν πρέπει. Βέβαια, εδώ κατάλαβα ότι δεν υπάρχει μια τροφή που απαγορεύει να τη φας και δεν πρέπει να τη φας. Και αυτό ήταν ένα το μεγαλύτερο. Καλύτερα μαθήματα που έμαθα εδώ. Άρα για να τα θέσουμε σε ένα πλαίσιο, ήταν αλλαγή σύστασης στο στόχος. Ακριβώς, αλλαγή σύστασης του σώματός μου. Ναι. Και πού μας βρήκες, πώς και πήρες την απόφαση, δηλαδή σε τι φάση ήσουν να... Γενικά, όπως είπα και πριν, έχω κάνει και άλλες προσπάθειες. Η τελευταία μου προσπάθεια ήταν τον Ιανουάριο πέρυσι. Μετά Φεβρουάριο, ήρθε μετά το Πάσχα. Έχει περάσει ένα διάστημα που είχα φάει πάρα πολύ, ήρθε και το Πάσχα έφυγα ακόμα πιο πολύ. Και λέω, ως εδώ, πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι έψαξα απλά στο ίντερνετ. Δεν είχα και κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Μόνο στο να είναι στα βόρεια προάστια. Εσύ καλύπτει και άλλες περιοχές. Τέλος πάντων, και βγήκε το NutriPass. Και ο λόγος που κάλεσε ήταν γιατί είδα πάρα πολύ καλές κριτικές. Και μπήκα και στο site σας και είδα ότι προσφέρεται κάτι πιο προσαρμοσμένο στα μέτρα του πελάτη. Μου κάλεσε ενδιαφέρον ίδια. Είναι. Έστειλα email, σας κάλεσα, δεν θυμάμαι. Μιλήσαμε. Και τώρα την πρώτη μας έτσι. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου έδωσε το ερωτηματολόγιο να δώσω τόσο πληροφορίες για τον εαυτό μου, εκεί άλλος ένας λόγος που φάνηκε ότι είναι κάτι κομμένο και οραμένο στα μέτρα μου. Άρα ήσουν σε ένα σημείο που λες κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω οπωσδήποτε. Τι διαφορετικό πήρες από το πρόγραμμα, ή τι διαφορετικό δουλέψαμε, ή τι διαφορετικά εργαλεία παίκτησε η Παναγιώτα σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες που αυτό που είχαμε ζητήσει ήταν μια δίαιτα, έχανα, ξαναεπανερχόμουνα, δεν το κρατούσα. Λοιπόν, σε σχέση με άλλες προσπάθειες, αρχικά εγώ είμαι πολύ ανυπόμονη και θέλω αποτελέσματα χθες. Οπότε όταν μου είπατε ότι είναι με προγράμματα τρίμηνα, εξάμηνα, στην αρχή προβληματίστηκα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά κατάλαβα το λόγο που μου το προτείνετε και ισχύει το ότι θα δεις πιο σταθερές αλλαγές. Υπάρχουν πολύ λίγο πιθανότητες να φύγεις από το στόχο σου και από το πρόγραμμα και πέρασε και πάρα πολύ γρήγορα. Διαφορές που είδα σε σχέση με άλλες προσπάθειες πέρα αυτή είναι ότι είχα 7 στα 7 support. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι, γιατί το ψυχολογικό παίζει πάρα πολύ ρόλο. Από την πιο μικρή χαζομάρα που ήθελα να ρωτήσω, μπορώ να το φάω αυτό, να φάω αυτό αντί για αυτό, να φτιάξω αυτό αντί για αυτό. Ήσασταν αρκετά flexible στην αρχή με το πρόγραμμα, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρώτο πρόγραμμα μου λέτε αν μπορείς να το τηρήσεις κατά 70%. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ σιγά σιγά να βρω τα πατήματά μου. Οι πολλές επιλογές που μου δίνατε, το coaching στις τροφές, έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τις τροφές. Οπότε αυτό με βοήθησε να κάνω συνδυασμούς. Όταν ήμουν έξω, π.χ. για φαγητό ή όταν ήμουν για διακοπές. Επίσης, πολύ σημαντικό, πίνω πολύ νερό από τότε. Έμαθα να πίνω πολύ νερό. Έμαθα να συγκρατιέμαι και αυτό μου βγήκε μετά βίαστα από μόνο του στις διακοπές, π.χ. όταν ήθελα να φάω γλυκό. Γενικά είμαι γλυκαντζού. Το κρύβω. Το θυμάμαι. Ναι. Εννοείται όλοι μας έχουμε τα ups and downs, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές. Ενώ κάθε μέρα ήθελα να τρώω παγωτό τότε, πριν έρθω σε εσάς. Εκεί με έπιασε να το σκέφτομαι και παραπάνω και να μην τρώω
παγωτά ή γλυκά. Ή π.χ. όταν πηγαίναμε για πρωινό, να μην παίρνω pancakes και να παίρνω την ομελέτα μου με το σπράδι μου. Αλλά όχι επειδή έπρεπε να φάω ομελέτα με σπράδι, επειδή μου έβγαινε και επειδή έβλεπα αλλαγή πάνω μου και νιώθα και πολύ καλά, ήθελα να τηρήσω από μόνη μου. Δηλαδή μου βγαίνει από μόνη μου. Είναι και το κομμάτι τη συνειδητότητα που δουλεύουμε στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που ανέφερε στην αρχή είναι ότι σε κάθε άτομο που αναλαμβάνω και πιστευόμαστε και μα εμπιστεύεται, μην τα κάνει όλα τέλεια. Ακριβώς. Έχει το πλάνο σαμπούσουλα και αυτό 70% που είπε σου δίνει την ελευθερία ούτε να γεμίσει τύψει, ούτε αν ξεφύγει να γεμίσει ενοχέ. Ναι. Και μετά με την εκπαίδευση πλέον γνωρίζει και μόνη σου. Ακριβώς. Και ήσασταν πάντα δίπλα μου. Δηλαδή, θυμάσαι, α πούμε, ήμουν απογοητευμένη ότι έφαγα πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Δεν πειράζει και δεν έγινε κάτι. Και σε πολύ ανθρώπινη δηλαδή προσέγγιση και κατανόηση προς εμένα. Αν πάμε λίγο στο τώρα, δηλαδή μετά έχει περάσει ένα τρίμηνο, μετά κάναμε και ένα δίμηνο συντήρησης. Έχουν περάσει 4 μήνες από εδώ που έχουμε. Ναι, δηλαδή έχει περάσει αρκετό χρόνο. Η Παναγιώτα πλέον πώς το διαχειρίζεται μόνη της με όλα αυτά που δουλέψαμε. Ή πόσο σίγουρη νιώθεις ότι πλέον το κατέχω και. Σίγουρη νιώθω κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί όπως είπα και πριν, έχω μάθει πολλά πράγματα για τις τροφές. Και όταν έχεις δει τον εαυτό σου σε μια κατάσταση η οποία και εμφανισιακά και σωματικά και ψυχολογικά σ' αρέσει πολύ, δεν θες να το χαλάσεις αυτό και θες να το κρατήσεις αυτό. Οπότε έχω μάθει να σκέφτομαι παραπάνω, επειδή όπως είπα και πριν, είμαι πάρα πολύ βουλημική, λιχούδο αν θες να το πεις, και να μην πεινάω αν βρω κάτι το οποίο μου αρέσει, είτε από ένα κριτσίνι, από ένα γλυκάκι, θα το φάω. Τώρα θα πω το όχι μου, στον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Επίσης, πολύ σημαντικό, έτρωγα πάρα πολύ γρήγορα. Ήμουν από αυτούς που ερχόταν το πιάτο και ήμουν η πρώτη με την πυρουνιά που θα πάρω τα πιάτα. Θα έβαζα την πυρουνιά στην επόμενη μπουκιά πριν καν φάω την προηγούμενη. Δεν το σκεφτόμουν δηλαδή. Δεν το σκεφτόμουν καν. Ήταν έχω το φαγητό και θόλωνα για κάποιο λόγο και έτρωγα σαν να μην υπάρχει αύριο. Ήταν η μηχανική διαδικασία. Ναι, πάρα πολύ. Και ήμουν στο κινητό σου, έτρωγα πολύ λάθος, που αυτό μου το είχε πει και το θυμάμαι. Έχω συγκρατήσει γενικά πάρα πολλά. Όταν τρώω, είμαι συγκεντρωμένη στο. Την ώρα του φαγητού, τρώω πιο αργά, αρνούμε γλυκάκια ή ό,τι άλλο. Θα λιγουρευόμουν υπό άλλο. Ή τα βάζω σε ένα καλύτερο πλαίσιο, γιατί ξέρεις. Ναι, ή μπορεί να φάω λίγο, απλά για άμα θέλω να φάω κάτι πάρα πολύ, θα μετριάσω την ποσότητα, θα φάω λιγότερο π.χ. Σκέφτομαι καλύτερα αν πρέπει να το φάω, όχι επειδή πρέπει, επειδή μου βγαίνει και επειδή ξέρω ότι αν το φάω, θα χαλάσει ίσως αυτό που έχω χτίσει και αυτά που έχω μάθει. Οπότε νομίζω. Ίσως είναι και μια νέα συνήθεια, γιατί αν το συγκρίνουμε λίγο με τις προηγούμενες και με αυτά που μου έχεις πει και μοιραστεί, ότι τις προηγούμενες ήταν. Αν ξεφύγω από τα πλαίσια, εκείνη που θολώνω, ναι, τα καταφέρω. Ήταν αρκετά τιμωρητικό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έβλεπες αλλαγή, αλλά δεν ήταν τόσο σταθερή και δεν κράταγε για πολύ. Δηλαδή, για μένα, αξίζει φτάσεις με πιο αργούς και σταθερούς ρυθμούς στο στόχο σου, γιατί θα μείνει μετά και θα είναι η αλλαγή πιο μεγάλη. Διατηρήσιμη. Αν όχι μόνιμη, έτσι. Παρά να δεις αποτελέσματα ίσως πιο γρήγορα, αλλά να χαλάσει μέσα σε ένα μήνα και ούτε. Ναι, είναι το εκείνο ο κοινός φαύλος. Κύκλος όλων των διαιτών. Ακριβώς. Αν πρότεινε το πρόγραμμα σε μια γυναίκα η οποία θέλει και αυτή να είναι σε φυσιολογικά κιλά, γυμνάζεται, θέλει να αλλάξει τη σύστασή της, να μειώσει λίγο το κοιλιακό, λίγο να στεγνώσει που λέμε. Ναι. Ή να γραμμώσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω προτείνει ήδη και σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στη θέση μου, γιατί πραγματικά δεν είναι πολλές φορές θέμα κιλών. Πολλές φορές μπορεί οπτικά ή σε κάποιους άλλους να αρέσει πολύ το σώμα σου, αλλά μπορεί εσύ να μην νιώθεις πολύ όμορφο τον εαυτό σου για το χύψη λόγο και δεν μιλάμε είτε για υπερβολές. Ή κάποιος να θέλει, όπως είπα πριν, να νιώθει απλά η δεξιά όταν ξυπνάει, ή να μάθει να τρώει σωστά. Πολύ σημαντικό. Ή να λόγω επιβεβαιωμένου προγράμματος, γιατί όλοι με τις ρουτίνες μας δεν έχουμε πολύ χρόνο γενικά να αφιερώνουμε σε αυτά. Το να αφιερώσεις μία ώρα τη μέρα για να μαγειρέψεις και να φας σωστά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το μελούμε. Να ξέρεις τι να συνδυάσεις, αν δεν έχεις. Ακριβώς. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι που μπορείς να μάθεις. Οπότε ναι, το πρότεινα 1000% μόνο και μόνο για να μπεις σε μία ρουτίνα η οποία από μόνο σου σε κάνει να τρέφεις σωστά, να βλέπεις αλλαγή στο σώμα σου, να μπορείς. Άμα το χάσεις, να το ξαναβρεις μόνη σου. Δηλαδή, για μένα αυτά ήταν τα χειρότερα που πήρα από εδώ. Και ένα σημείο εδώ που θέλω να τονίσω είναι ότι ξέρεις, την πρώτη μας κουβέντα, επειδή είχες κάνει όλο αυτό το κομμάτι των διαιτών, ήσουν και λίγο δύσπιστη. Που οι περισσότεροι είναι λογικό να είναι δύσπιστοι, άμα έχουν κάνει μία δίαιτα, βάζουν παροπίδες, πάω μόνο με το χαρτί και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Εκεί λες πώς θα το δουλεύεις διαφορετικά, τι διαφορετικό θα γίνει για να χτίσω συνήθειες, να εκπαιδευτώ και να το κρατήσω. Οπότε ναι, όλοι είναι δύσπιστοι στην αρχή, ήσουν και εσύ σε ένα βαθμό. Ήμουν, αλήθεια είναι γιατί δεν είχα ξαναζητήσει ένα τέτοιο μοντέλο. Ναι. Και μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και θέλεις και το άμεσο αποτέλεσμα.
από ναι. εκείνη που το είναι συζητήσαμε και θέσαμε λίγο πιο σταθερά βήματα. Μακροπρόθεσμους στόχους, αλλά πιο σταθερά. Και εν τέλει βγήκε σε, σε καλό, νομίζω. Ναι, είμαι σίγουρη βασικά, όχι δεν νομίζω. Αν έχετε κι εσείς αντίστοιχα έναν παρόμοιο στόχο με την Παναγιώτα και θέλετε να κάνετε διατροφή βίωμα, να μάθετε, να εκπαιδευτείτε, ακριβώς. να αλλάξετε τη σύστασή σας και να απεγκλωβιστείτε από την φυλακή των διαιτών που το ναι, λέω ναι, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και να αρχίσετε να είστε συνειδητοί, να καταλαβαίνετε τι τρώτε, τι σας αρέσει, να αλλάξετε συνήθειες όπως το γλυκό, ναι. νερά, φρούτα, είναι σαλάτες. Είναι το γλυκό, εννοείται ότι... Ναι, γιατί όλα πρέπει να υπάρχουν. Θα αναγιώτε ένα ζωντανό παράδειγμα. Μπορείτε να μας στείλετε αντίστοιχα τον δικό σας στόχο να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση πολύ κοντά στα δικά σας θέλω και στα δικά σας μέτρα. Οπότε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ. Τα καταφέραμε. Ναι, we did it. Πραγματικά. Γεννημένη νοτριφίτε, ρε. Πραγματικά.